Απ' τη ζωή μου πέρασες. Αυτός ο έρωτας μας έχει δυσκολέψει τη ζωή. Ναι, ήταν από αυτούς που ακούς στα παραμύθια. Ναι, μέχρι το τέλος. Δηλαδή, μέχρι το τέλος. Ήταν... Γίταζε και έλειον. Αυτό ήταν ξεκάθαρο. Φοβερό. Ξεκάθαρο. Δηλαδή, μας το τόνιζε και συνέχεια και ειδικά όταν τσακωνόντουσαν για μας περισσότερες φορές, στενοχωριόταν πάρα πολύ. Δηλαδή, ήταν ο άνθρωπός του. Ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν εκείνοι, οι δυο τους και μετά εμείς. Στα περισσότερα ζευγάρια είναι τα παιδιά σου και μετά έχεις και μία γυναίκα, έναν άντρα. Αυτή ήταν πάντα οι δυο τους, ομάδα και μετά και τα παιδιά. Θυελώδης έρωτας, παράφορος. Αφοσιώθηκαν ο ένας τον άλλον. Έζησαν δίπλα ως την τελευταία ανάσα του Νίκου Κούρκουλου. Μαζί απόκτησαν την Εριέτα και το Φίλιππο, χωρίς ποτέ να παντρευτούν. Αυτό το χώρο τον έχει διαλέξει εκείνος πριν από πολλά πολλά χρόνια, πάνω από 15-16 χρόνια. Ήταν το όνειρό του εδώ να έχουμε μια φάρμα, να μπορούμε κι εμείς να μεγαλώσουμε λίγο στη φύση, να μεγαλώνουμε το φαγητό μας, να έχουμε τα ζώα μας που εγώ είχα ιδιαίτερη αδυναμία. Και με τα χρόνια έχει γίνει αυτό που είναι τώρα, που είναι ένα καταφύγιο δέσποτων ζώων. Αλλά πάντα αυτός ο χώρος θα μου θυμίζει εκείνο. Το πατρικό του είναι εδώ, οι γονείς του, οι παππούδες μου ήταν εδώ και υπάρχει ένα κομμάτι εδώ, όσα και να αλλάζουν γύρω μας. Σας έφερνε εδώ ποτέ να κολυμπήσετε? Μας έφερνε κάθε Σαββατοκύριακο. Κάναμε διάφορες εργασίες, μαθαίναμε ποια είναι τα σωστά καρπούζια, μαζεύαμε καρπούζια, αρμέγαμε κατσίκες, φτιάχναμε τυρί. Κάναμε πράγματα τα οποία δεν θα είχαμε αλλιώς την ευκαιρία να τα κάνουμε. Πηγαίναμε στη Λαϊκή. Νομίζω ότι είχε ο ίδιος ιδιαίτερο άγχος για τον τρόπο που μεγαλώναμε και ήθελε να έχουμε μία επαφή με μία πραγματικότητα όσο το δυνατόν ήταν εύκολο αυτό. Και αυτό ήταν ένα κομμάτι αυτού του όνειρου που είχε για μας, θεωρώ. Πού πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό από ό,τι καταλαβαίνω? Ελπίζω ότι πραγματοποιήθηκε και ότι στεκόμαστε στα πόδια μας και έχουμε μία επαφή με την πραγματικότητα που ίσως άλλοι στη θέση μας δεν την έχουν. Και αυτό είναι ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα που μας χάρισε σαν πατέρας μας. Πώς ήταν σαν παπάς ο Νίκος? Εντάξει, εγώ όπως κάθε κόρη θα σου πω ότι ήταν ο καλύτερος. Όλες οι κόρες για τον μπαμπά τους έχουν νομίζω περίπου την ίδια άποψη. Εγώ ήμουν ερωτευμένη μαζί του, πάρα πολύ ερωτευμένη μαζί του. Ήταν πολύ αυστηρός πατέρας, πάρα πολύ, αλλά έδειχνε συνέχεια την αγάπη του και μέσα από την αυστηρότητά του πάλι την αγάπη του έδειχνε και αισθανόταν ότι χρειαζόμαστε έτσι μια σκληρή παρουσία για να κρατηθούμε εκεί που έπρεπε. Θυμάσαι κάποιο περιστατικό? Θυμάμαι, πρέπει να ήμουν 5 χρονών και μπήκα μια μέρα μέσα στο σαλόνι, στο σπίτι μας και πέταξα το μπουφάν μου κάτω και εκείνος έβλεπε εκείνη την ώρα όπως συνήθιζε κάθε βράδυ μπάλα στην τηλεόραση και πετάω εγώ κάτω το μπουφάν και με κοιτάει, μου λέει, τι είναι αυτό? Του λέω, ποιο μπαμπά? Μου λέει, αυτή η κίνηση. Μου λέει, τι ήτανε? Μου λέει, θα το μαζέψει κάποιος? Μου λέει, το μπουφάν σου που το πέταξε στο πάτο. Του λέω, όχι, συγγνώμη. Του λέω, θα το μαζέψει το μπουφάν. Μου λέει, θα είσαι 25 χρονών μεθαύριο, καλή ώρα. Και θα πετάς, μου λέει, τα ρούχα σου, ποιος θα τα μαζέψει? Και ήτανε σίγουρα από τη μητέρα μου πιο αυστηρός. Δηλαδή, όταν θέλαμε να ακούσουμε ένα ναι, πηγαίναμε σε αυτήν και μετά το μάθαινε αυτός και γινόταν εκεί ένας χαμούλης. Αλλά ισορροπούσαν ο ένας τον άλλον καταπληκτικά σαν ζευγάρι. Τους ξέρεις κι εσύ.
Ήταν πολύ ιδιαίτερο ζευγάρι και νομίζω ότι συμπληρώνανε ο ένας τον άλλον απόλυτα σε πολλά πράγματα.